Στη νέα συμφωνία, καθοριστικό και διπλό ρόλο θα παίξει η απόφαση για την επιστροφή των 10,6 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα. Πάντω, το μεγαλύτερο αγκάθι στην παρούσα φάση είναι ότι με τη διαφαινόμενη συμφωνία δεν λύνεται το πρόβλημα ρευστότητα του δημοσίου που υπάρχει για τον Μάρτιο αλλά και τον Απρίλιο. Σε ό,τι αφορά τα θετικά για την κυβέρνηση, στοιχεία αλλάζουν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Δεν αναφέρεται πουθενά ούτε γραπτό ούτε προφορικό η ανάγκη επίτευξη πρωτογενού πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ για το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ για το 2016. Η Ελλάδα δεσμεύθηκε ότι θα διασφαλίσει τα κατάλληλα πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα ή τα χρηματοδοτικά ποσά που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέου, όπω αυτή απορρέει από τη Συμφωνία του Eurogroup τον Νοέμβρη του 2012. Δεν θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το υφιστάμενο μνημόνιο. Η Αθήνα θα καταθέσει τι προτάσει τη και αναμένεται από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει. Από την άλλη πλευρά, στα αρνητικά στοιχεία τη Συμφωνία περιλαμβάνονται το ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή δράσεων του μνημονίου, οπότε επί τη ουσία κυβέρνηση δεν κέρδισε την πλήρη κατάργησή του. Τα κεφαλαία ύψους 10,6 δισεκατομμυρίων ευρώ που μέχρι τις 28 Δευτέρου θα έχει στην κατοχή του θα μεταφερθούν στο EFSF γιατί η Ευρωζώνη θέλει να διασφαλίσει ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τράπεζες και όχι για χρηματοδότηση του Δημοσίου. Δεν αντιμετωπίζονται επίσης τα δαμιακά προβλήματα του Δημοσίου το Μάρτιο αλλά και τον Απρίλιο. Για το ότι τώρα μέτρο προωθήσει θα πρέπει να λάβει ισοδύναμα μέτρα στο κοινό ανακοινωθέν, δεν υπάρχει επίση η φράση ανθρωπιστική κρίση που ήθελε η κυβέρνηση. Η παράταση θα έχει ισχύ για 4 μήνε αντί για 6 που πρότεινε η Αθήνα, ενώ αυτό σημαίνει ότι λίγοι στο τέλο Ιουνίου και η Ελλάδα δεν θα είναι καλυμμένη όσο θα πρέπει προκειμένου να πληρωθούν τα ομόλογα που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο συνολική αξία 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.